Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μου, η Μυστική Βιβλιοθήκη. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το 2, 3 και 4 από τη σειρά το χρονικό της Νάρνια. Για όσους δεν ξέρουν, έχω αποφασίσει να διαβάσω τη σειρά το χρονικό της Νάρνια και έχω διαβάσει ήδη το prequel της σειράς, το πρώτο ουσιαστικά βιβλίο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο, το δεύτερο δηλαδή βιβλίο της σειράς, το Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα, που είναι αυτή η κλασική ιστορία. Για όποιον δεν έχει δει τις ταινίες, γιατί εγώ είχα δει μόνο τις ταινίες, και έχω να πω πριν ξεκινήσω οτιδήποτε, ότι αυτή τέλος πάντων η παραγωγή, ότι με πώς λέγονται, έχουν κάνει τις ταινίες, έχουν ακολουθήσει το βιβλίο τόσο πιστά. Δηλαδή μου άρεσε όπως διάβαζα τα βιβλία που βασικά δεν υπήρχαν πολλές ελλείψεις και από την ταινία, από κάποια πράγματα που είχαν γίνει στο βιβλίο. Πολύ ελάχιστες, μπορεί για λεπτομέρειες δηλαδή μιλάμε. Και απλά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, γιατί σε άλλες ταινίες που βασίζονται στη βιβλία λείπονται πάρα πολλά πράγματα και τέτοια. Και βέβαια αυτά τα βιβλία όπως βλέπετε είναι πολύ μικρά. Είναι κάτι σαν παραμύθια βασικά, ενώ είναι πάνω κάτω όλα 200 σελίδες. Δηλαδή κυριολεκτικά είναι πάρα πολύ μικρά και δηλαδή τελειώνουν σε 2 μέρες αν κάποιος καθίσει και ασχοληθεί. Βέβαια εντάξει, εγώ δεν πέρασαν μόνο 2 μέρες. Τέλος πάντων. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου. Ουσιαστικά λοιπόν, σε αυτή την ιστορία οι πρωταγωνιστές μας είναι τα 4 παιδιά, ο Πίτερ, η Σούζαν, ο Έντμουντ και η Λούσι, που, ακούστε εδώ τι γίνεται, με έναν μαγικό τρόπο, μπαίνοντας στην αρχή μόνο η μικρή Λούσι μέσα στην ντουλάπα, σε μια μαγική ντουλάπα που θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες για το πώς φτιάχτηκε, αλλά θα ήταν spoiler, γιατί το εξηγεί στο prequel σε αυτό το βιβλίο και όπως είχα πει σε εκείνο το βιντεάκι, είχα μείνει άφωνη για το πώς φτιάχτηκε και πώς μπλέχτηκαν σε αυτή την περιπέτεια τα 4 αδέρφια. Στην αρχή λοιπόν μπαίνει η Λούσι μέσα σε αυτή τη μαγική ντουλάπα και βγαίνει σε έναν κόσμο που λέγεται Νάρνια. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο υπήρχαν μαγικά πλάσματα, ζώα που μιλούσαν, ήταν δηλαδή ένας παραμυθένιος κόσμος, να το πω έτσι, μια παραμυθένια χώρα. Και της άρεσε εννοείται πάρα πολύ. Αλλά το θέμα είναι ότι εκεί πέρα βρισκόταν πάρα πολλές ώρες. Όταν ήρθε στο δικό μας κόσμο, θα λέω δικός μας κόσμος, ήταν σαν να έχει περάσει 1 λεπτό, κυριολεκτικά. Και στην αρχή την πέρασαν για τρελή, γιατί έλεγε ότι γνώρισε τον φίλο της, τον Τούμνους, ο οποίος είναι φαύνος. Και είχαν πάει εκεί πέρα να πιούν τσάι, ξέρω εγώ κτλ. Και στη συνέχεια λοιπόν, κάποια στιγμή πηγαίνει και ο Έντμουντ, που στην αρχή του βιβλίου είναι πάρα πολύ εκνευριστικός, δηλαδή είναι υπερβολικά εκνευριστικός για έναν αληθινό, όπως και στην ταινία, απλά στο βιβλίο δεν ξέρω, απλά νομίζω με εκνεύρισε πιο πολύ στο βιβλίο. Τέλος πάντων όμως, πηγαίνει και αυτός μέσα σε αυτή τη μαγική ντουλάπα, κατά λάθος όμως, και ανακαλύπτει τη λευκή μάγισσα. Και βασικά η λευκή μάγισσα τον καλεί να φέρει και τα άλλα του αδέρφια στο μαγικό της βασιλείου, γιατί παρουσίαζε τον εαυτό της πάρα πολύ καλό και ότι είναι η βασίλισσα της Νάρνια. Που δεν ισχύει. Και τέλος πάντων ο Έντμουντ ήθελε να κάνει αυτό, ήθελε να πάει τα αδέρφια του σε αυτή τη μάγισσα που ήξερε, έμαθε δηλαδή μετά ότι είναι κακιά, αλλά δεν τον εμπόδιζε γιατί ήθελε λουκούμια. Γιατί ήθελε λουκουμάκια. Ναι, και κάπως έτσι αρχίζω τώρα αυτή τη στιγμή και θυμάμαι πως είχα εκνευριστεί τόσο πολύ τα νεύρα μου. Τέλος πάντων, δεν εμείς. Και λοιπόν, τελικά μπαίνουν όλα τα αδέρφια και τα 4 αδέρφια μέσα σε αυτή τη μαγική ντουλάπα. Και κάπως έτσι ξεκινάει όλη αυτή η περιπέτεια, γνωρίζοντας το μεγαλοπρεπή λιοντάρι τον Ασλάν και αντιμετωπίζοντας τη λευκή μάγισσα. Το βαθμολογώ με 5 αστέρια, γιατί αυτό, το δεύτερο και το τέταρτο, θα σας μιλήσω για το επόμενο βιβλίο, το άλογο και το αγόρι του. Θα σας πω λίγο αρχικά τι συμβαίνει σε αυτή την ιστορία. Δεν έχει να κάνει με τα 4 παιδιά, είναι κάτι σαν διάμεση ιστορία από το 2 και το 4. Και
όπως λέει και ο τίτλος, έχει να κάνει με ένα άλογο που ήταν ναρνιανό άλογο, δηλαδή άλογο που μιλούσε και είχε ελεύθερη βούληση. Απλά το λέει το άλογο μόνο του πάρα πολύ μες στο βιβλίο, ότι είμαι άλογο της Νάρνιας που μπορώ να υπερασπίζουμε τον εαυτό μου και έχω δικαιώματα, γιατί είμαι άλογο της Νάρνιας και στην Νάρνη είναι όλοι ελεύθεροι και ευτυχισμένοι. Ναι, γιατί ήθελε προφανώς να δείξει ότι στην Νάρνια είναι ένας πολύ ειρηνικός τόπος. Τώρα ουσιαστικά τι έγινε. Ήταν ένα αγόρι που ζούσε με τον πατριό του, δεν ήταν ο βιολογικός μπαμπάς του, και τέλος πάντων ζούσε σε μια πολύ άσχημη ζωή, πολύ άσχημες συνθήκες, ας πούμε. Και το μόνο που σκεφτόταν ήταν τι υπάρχει πέρα από τα βουνά, πέρα από αυτό τις κοιλάδες που έβλεπε, ας πούμε, και ήθελε απλά να μάθει τι υπάρχει στον κόσμο πέραν από εκεί που ζει. Που εκεί πέρα που έμενε λεγόταν Καλορμίνα και γενικότερα από στα εκεί προς τα νότια που έμενε οι συνθήκες ήταν λίγο περίεργοι. Και κάποια στιγμή το αγόρι που λεγόταν Σάστα του δόθηκε αυτή η ευκαιρία να φύγει με το άλογο που σας έλεγα που καταγόταν από την Νάρνια και λεγόταν Μπρι. Και τέλος πάντων αποφάσισαν να πάνε στην Νάρνια για να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή. Ναι, λογικά. Εντάξει, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού υπήρξαν διάφορες επιπλοκές με λιοντάρια. Γνώρισαν την Άραβης και το άλογο της, την Χουίν, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι και πολύ καλά πώς λέγεται. Όλο καθυστερούσε όλο και πιο πολύ το ταξίδι τους προς την Νάρνια. Όπως πηγαίνουν όμως στην Νάρνια, μαθαίνουν μία συνωμοσία που γίνεται από την Καλορμίνα, από εκεί που τέλος πάντων έμενε παλιά ο Σάστα. Και αποφασίζουν ότι ένας από τους λόγους που θα πάνε στην Νάρνια είναι να το πούν στους Ναρνιανούς πολίτες για να βοηθήσουν την όλη κατάσταση. Φτάνουν στην Νάρνια και στο τσάκ, ας πούμε, ειδοποιούν ότι η Τελμαρινή, τι είναι αυτή, τέλος πάντων δεν θυμάμαι, γενικότερα έχουν πολύ παράξενα ονόματα οι πόλεις και οι ήρωες από εκείνες τις περιοχές στα νότια, ας πούμε. Οπότε δεν τα έχω συγκρατήσει όλα στο μυαλό μου. Ειδοποίησαν τους Ναρνιανούς ότι πρόκειται η Καλορμίνη, τι ήτανε, να πάνε να τους επιτεθούν στην Νάρνια για να την κατακτήσουν. Γίνεται αυτή η μάχη και μέσα σε αυτή τη μάχη, βασικά μετά από αυτή τη μάχη, αποκαλύπτονται διάφορα μυστικά, ας πούμε, που άλλαξαν τη ζωή του Σάστα. Ένα βιβλίο που εντάξει, δεν με κράτησε τόσο πολύ, η αλήθεια είναι, που ωραίο ήταν, είχε ωραία ιστορία και τέτοια, αλλά δεν με κράτησε πάρα πολύ, το βαθμολογώ με 4 αστέρια. Και φτάνουμε τελικά στο 4ο βιβλίο της σειράς που λέγεται Ο Πρίγκιπας Κρισπιανός. Και σε αυτό το βιβλίο μπαίνει ένας νέος ήρωας. Αρχικά συνεχίζει, εδώ πέρα ξαναμπαίνουν στην ιστορία τα 4 παιδιά και ένας χρόνος αφού έχουν πήγει από την Νάρνια, που ξαφνικά, βασικά ενώ είχαν αρχίσει και ψιλοχάνανε τις ελπίδες τους ότι θα ξαναπάνε στην Νάρνια, ο πρίγκιπας Κρισπιανός τους καλεί πάλι στην Νάρνια για βοήθεια. Ουσιαστικά εδώ δίνει πολύ έμφαση στον πρίγκιπα Κρισπιανό. Λογικά, από ό,τι θυμάμαι, θα είναι και στα επόμενα βιβλία ο Κρισπιαν. Όταν γίνεται μία απόπειρα για να δολοφονήσουν τον πρίγκιπα Κρισπιανό, ώστε ο Μιράζ, ο θείος του, να πάρει τον θρόνο που τόσο πολύ ήθελε, ο Κρισπιανός αποφασίζει τελικά να φύγει από το κάστρο. Ο Κρισπιανός ήταν Τελμαρινός, που οι Τελμαρινοί είχαν μία αρκετά σκληρή διαμάχη. Φυσικά δεν είχαν ειρηνικές σχέσεις με τους Ναρνιανούς. Αποφασίζει να φύγει από το κάστρο, από εκεί πέρα που έμενε, για να βοηθήσει και να ειδοποιήσει τους Ναρνιανούς. Τους νέους Ναρνιανούς, γιατί ο Κρισπιανός ήταν μεγάλος φαν, ας πούμε, να το πω έτσι, της παλιάς Νάρνιας. Και τέλος πάντων ήταν πολύ μεγάλος φαν, γιατί άκουγε πολλές ιστορίες από τον δάσκαλό του για εκείνες τις εποχές, για όλα αυτά τα μυθικά πλάσματα που ζούσαν και μπορεί και να ζουν ακόμη. Και μετά πολλά βρίσκει κατά λάθος, βέβαια, κάποια ζώα της παλιάς Νάρνιας, κάποια ζώα που μιλούσαν. Και τους ειδοποίησε και εντάξει, στην αρχή δεν ήταν όλα ρόδινα, γιατί δεν τον εμπιστεύονταν, προφανώς, αφού ήταν Τελμαρινός και όπως είπα δεν είχαν τις πιο ειρηνικές σχέσεις μεταξύ τους. Κάποια στιγμή όταν συναντιούνται κιόλας τα 4 παιδιά με τον Κρισπιανό,
ενώνουν τις δυνάμεις τους και γίνεται πάλι μία μάχη και ουσιαστικά αυτό που θέλουν να επιτεύξουν οι Ναρνιανοί με τη βοήθεια του Κασπιανού είναι αυτή, είναι η ειρηνική σχέση μεταξύ των Τελμαρινών και της Νάρνιας. Και το τέταρτο βιβλίο, όπως σας είπα, με έχει ενθουσιάσει τόσο όσο και το δεύτερο και μ' άρεσε γιατί πάλι είχε μια ωραία και ιδιαίτερη πλοκή και μια παραμυθένια βασικά πλοκή. Ναι, αυτό που θέλω να σας πω επίσης, όπως είπα, υπάρχουν και ταινίες και οι ταινίες βασίζονται στο δεύτερο και στο τέταρτο βιβλίο, γιατί στην αρχή δεν ήξερα ότι δεν τα έχουν πάρει με τη σειρά και ότι ας πούμε το τρίτο βιβλίο δεν έχουν βασιστεί καθόλου, δεν έχουν φτιάξει ταινία για το τρίτο βιβλίο. Στην αρχή δεν το ήξερα και είχα μπερδευτεί αλήθεια να το διάβαζω το βιβλίο. Και τώρα αφού έχω τελειώσει τα τέσσερα πρώτα βιβλία, θα συνεχίσω με τα τρία υπόλοιπα για να τελειώσω τη σειρά, το χρονικό της Νάρνια. Μέχρι τώρα είναι ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι, να το πω έτσι, γιατί είναι ένας πολύ παραμυθένιος κόσμος και έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, έχει μια ιδιαίτερη πλοκή. Εννοείται πως το προτείνω σε όλους σας και μικρούς, γιατί ο συγγραφέας σε αυτά τα βιβλία, όπως έχει πει και μόνος του μέσα στα βιβλία, θέλει να μην έχει ούτε βίαιες σκηνές, ούτε τις παρατραβηγμένες ρομαντικές σκηνές ή οτιδήποτε τέτοιο, για να μπορούν να το διαβάζουν και πολύ μικρά παιδιά. Και γενικότερα νομίζω είναι ότι πρέπει και για μικρά παιδιά, αλλά και για μεγάλους και για εφήβους, γενικότερα όλες τις ηλικίες. Αυτά για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like, subscribe και αν θέλετε τσεκάρετε και τον λογαριασμό μου στο Instagram. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά. Bye!